Γεια σου Αντώνη, σήμερα εισβάλλουμε στον προσωπικό σου χώρο. Ναι, καλώς ήρθατε. Ποια είναι η έννοια της εστίας για σένα, το σπίτι σου, πώς το νιώθεις? Το νιώθω σαν μήτρα, σαν μια φωλιά που έρχεσαι, που ξεχνάς τα προβλήματα τα γύρω-γύρω και μπορείς να είσαι στο χώρο σου, να νιώθεις άνετα, να είσαι αυτό που θέλεις εσύ, να φέρνεις φίλους, να περνάς καλά, να χαλαρώνεις. Σε αυτό το διαμέρισμα που ήρθαμε σήμερα είσαι πολλά χρόνια? Είμαι 6 χρόνια. Και τη διακόσμηση την έχεις κάνει μόνος σου, έχεις πάρει βοήθεια? Μόνος μου, και αν έχω πάρει κάποια βοήθεια, έχω πάρει από φίλους που πιστεύω στην αισθητική τους. Όχι κάποιο ειδικό? Όχι, όχι, όχι. Αγαπημένες γωνιές μέσα στο σπίτι? Αγαπημένες γωνιές μέσα στο σπίτι, θα σου έλεγα την τραπεζαρία, αλλά πια σπάνια στις γιορτές, σε τέτοια, αλλά είναι πολύ ωραία όταν μαζεύονται φίλοι. Περισσότερο χώρος που θα κάτσω στον καναπέ, θα διαβάσω, θα δω κάτι στην τηλεόραση. Το σπίτι το δικό σου είναι σπίτι και των φίλων σου? Έρχονται συχνά, εισβάλλουν, ξεμένουν εδώ πέρα? Θα ήθελα. Θα ήθελα πολύ να είναι και σπίτι των φίλων μου. Βέβαια, λόγω πολλών υποχρεώσεων, το σπίτι δεν το ανοίγω δυστυχώς τόσο όσο θα ήθελα. Θα ήθελα πολύ περισσότερο. Ευελπιστώ πως σύντομα το σπίτι να μπορεί να ανοίξει κι άλλο. Και τώρα επαγγελματικά, τι κάνεις και δεν σου επιτρέπουν να μένεις πολύ χρόνο στο σπίτι? Πώς είναι οι πρόβες? Έχω περάσει αυτή την περίοδο, δόξα τω Θεώ, ενώ υπάρχει κρίση, έχω περάσει... Είμαι σε μια φάση πολύ έτσι δημιουργική, δηλαδή μόλις τελείωσα το Σικάγο που έκανα στο Παλάς και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αμέσως ξεκίνησα πρόβες για το μπάντμιντον, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντός ολίγου. Είμαστε δηλαδή πια στην πρόβα Generale. Έχουμε πάρει μια μικρή γεύση από αυτό που θα δούμε στο μπάντμιντον. Τι πρέπει να περιμένουμε ακόμα? Θα πρέπει να περιμένετε αυτό που ίσως δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα, γιατί η παράσταση δεν έχει βγει στο κοινό. Είναι μια έκρηξη χαράς. Αυτό όλο το πράγμα φτιάχτηκε για να χαρεί ο κόσμος, να περάσει καλά, να διασκεδάσει και να σκεφτεί ότι με κάποιο έξυπνο χειρισμό μπορούμε να έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Και να γεμίσει και το μάτι με όλα τα κοστούμια και τα χρώματα και τις προβάλλονται. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι μια έκρηξη χαράς. Εσύ... Έχει δηλαδή τα κοστούμια μέσα. Εσύ με τι γελάς? Τι ήταν, ή μάλλον ποια φράση τελευταία σε έκανε να γελάσεις πολύ? Μια φράση και που τη λέω τώρα αυτές τις μέρες, ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Αν πάνε καλά, σημαίνει ότι δεν έχει έρθει το τέλος. Α, σωστό. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.